Πράγματι, την περασμένη Δευτέρα, το απόγευμα, στην Ακαδημία, στο Τέταρτο Λύκειο, με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ Αρκαδίας, έγινε περιφερειακή σύσκεψη στην Πελοπόννησο, όχι μόνο των ΕΛΜΕ, αλλά και των συλλόγων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, με βασικό θέμα την ατομική αξιολόγηση και ό,τι συνεπάγεται αυτό που φέρνει η κυβέρνηση μετά από 41 χρόνια στην εκπαίδευση. Ο κλάδος και συνολικά η κοινωνία έχει απορρίψει αναχρονιστικές και θα λέγαμε δράσεις των τότε κυβερνήσεων που καμία σχέση δεν έχουν με την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και φυσικά που αντί να λύνουν προβλήματα έχουν να δημιουργήσουν πολύ περισσότερα και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές και στα σχολεία. Εμείς είμαστε αντίθετοι στην κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Θέλουμε πραγματικά μια αναβαθμισμένη εκπαίδευση που πραγματικά το Υπουργείο, αν ήθελε να το κάνει αυτό, χρόνια τώρα θα είχε πάρει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, όπως για παράδειγμα τον αναχρονιστικό αριθμό των 27 μαθητών ανατάξη, όπως για παράδειγμα αναλυτικά προγράμματα που καμία σχέση δεν έχουν με την ολόπλευρη και σφαιρική μόρφωση των παιδιών. Θα είχε πάρει μέτρα για τις υποδομές, τα κτηριακά, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα από τον κλάδο χρόνια τώρα. Ανταυτού η κυβέρνηση προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει σχολεία και εκπαιδευτικούς και κινείται και καθαρά σε αντιδραστική κατεύθυνση. Πέρα από την κατηγοριοποίηση, αναφερθήκατε και για θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατατόπους ΕΛΜΕ και ΔΟΗ. Το βασικό θέμα ήταν αυτό, γιατί η κυβέρνηση, όπως μας έχει συζητήσει, σε άσχετα νομοσχέδια φέρνει τροπολογίες και μάλιστα με διαδικασίες fast track που θέλει να ευνηδιάσει και την κοινωνία και τον εκπαιδευτικό κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς έγκαιρα η ΕΛΜΕ Αρκαδίας πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε, ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί σύλλογοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ. Και επίσης το δελτίο τύπου, το κοινό δελτίο τύπου που δημοσιοποίησαμε, έχει την υπογραφή διπλάσιου σύλλογους από αυτούς που ήρθαν. Που πάει να πει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και ο κλάδος συνολικά της εκπαίδευσης και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια είναι αποφασισμένος να μην επιτρέψει να περάσουν όλες αυτές οι μεθοδεύσεις. Μάλιστα, το αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε συνέχεια. Έχουμε τη μεγάλη πανεκκλητική απεργία στις 15 του μηνός, την Τετάρτη, και πριν Τετάρτη έχουμε περαιτέρα διεργασία στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Συγκεκριμένα αύριο είναι η Γενική Συνέλευση των Προέδρων όλων των ΕΛΜΕ της χώρας στην Αθήνα, όπως αντίστοιχη δουλειά θα γίνει και τη Δευτέρα για όλους τους συλλόγους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και εδώ δείχνει πραγματικά ότι ο κλάδος είναι στο πόδι και τόσο με την απεργία, όσο και με άλλα, θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία, τα συνδικαλιστικά και νομικά εργαλεία που έχει, για να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση. Θα γίνουν πρωτοβουλίες συνολικά να ενημερωθούν οι γονείς για αυτό το τερατούργημα που φέρνει η κυβέρνηση, γιατί προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο και να δείξει ότι αυτό και καλά αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι το εκπαιδευτικό έργο όχι μόνο δεν θα αναβαθμιστεί, αλλά θα αλλάξει γενικότερα ρόλο του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού και κοινωνικού και εργαζόμενου στην εκπαίδευση. Θα είναι ρόλος που πραγματικά θα είναι μέσα στην ανασφάλεια, μέσα δηλαδή να είναι με σκιστό το κεφάλι και να υλοποιεί πολιτικές που θα έρχονται άνωθεν χωρίς να λέει τη γνώμη του. Εμείς αυτές τις μεθοδεύσεις θα τις απορρίψουμε στην πράξη. Και όσον αφορά τα λειτουργικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αναφερθήκατε ότι καθυστερούν κάποιες υποσχέσεις είτε από πρωτοβάθμιο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από το δευτεροβάθμιο. Κοιτάξτε, τώρα αναφέρεστε προφανώς για τη λειτουργία των σχολείων. Επειδή μέσα σε αυτά είναι και όλα. Ναι, για τη λειτουργία των σχολείων. Κοιτάξτε, είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Τα ξέρουν πολύ καλά και οι τοπικές διοικήσεις και οι περιφερειακές διοικήσεις. Έχουμε υποθεί και εδώ στην Αρκαδία. Έχουμε βάλει σοβαρά ζητήματα και με τα κτηριακά και με τις υποδομές που χρονίζουν. Και υπάρχουν σχολεία που στάζουν τώρα με την κακοκαιρία και αυτά. Και αντί η κυβέρνηση λοιπόν να πέσει πάνω και να λύσει τέτοια προβλήματα, προσπαθεί
να περάσει μια πολιτική που είναι καταδικασμένη εδώ και 41 χρόνια. Και πώς μπορούμε να μετλήσουμε σχολεία στους ορεινούς όγκους, ιδιαίτερα της περιφέρειας Πελοποννήσου, που ακούμε κάθε χρόνο να κλείνουν σχολεία? Αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα, γιατί η κακοκαιρία που είχαμε, πέρα το πολύ κρύο, φαινόμενα δεν είχε και έντονα. Άρα τα σχολεία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν εφόσον έχουν τις κατάλληλες υποδομές. Ξέρετε πολύ καλά, πολλά σχολεία είναι απαρχαιωμένα. Ας πούμε, τις εξωτερικές χάλες τις έχουν εκτός, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάγος. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, η εύκολη λύση είναι κάθε φορά να κλείσει τα σχολεία. Το θέμα είναι τα σχολεία να λειτουργούν, να γίνεται διαζώσεις μάθηση και ούτε και τηλεκπαίδευση είναι λύση και διαπάσα νόσο. Η εκπαιδευτική, πραγματικά, και θέλω να πω δύο λόγια γι' αυτό. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά μέσα στην πανδημία, δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό και στην αρχή εντελώς μόνοι, χωρίς μέσα, και καταφέρανε και κρατήσαν τα παιδιά σε μια επαφή. Αλλά παρόλα αυτά, η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να είναι διαπάσα νόσο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κύριε Κεραμέως, να πανηγυρίζει ότι γίνανε τόσα. Ανοίξανε τόσες τάξεις στην τηλεκπαίδευση, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι το μάθημα στην τηλεκπαίδευση, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, θα πρέπει να επαναληφθεί όταν θα ανοίξουμε αμέσως τα σχολεία. Έτσι, άρα λοιπόν, να μην χρησιμοποιούμε τα πάντα και η διαπάσα νόσο και να λέμε ότι όλα βαίνουν καλώς, ενώ η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Άρα λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα έχει η πανεκπαιδευτική απεργία και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους συναδέλφους και εδώ στο Λωμό και περιφερειακά και σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν μαζικά. Πρέπει να δοθεί το μήνυμα από τώρα. Πρέπει οι συλλογικές διαδικασίες, οι συνελεύσεις, ο κόσμος να γυρίσει συνελεύσεις, να εμπιστευτεί τα σωματεία του, τα συνδικάτα του. Είναι αυτά τα όπλα που τα απομένουν στις δύσκολες συνθήκες. Και όλοι να αναλάβουν δράση, ο καθένας είναι συνδικαλιστής του εαυτού του, αλλά και τον γύρο του και του κλάδου του, έτσι ώστε να έρθουν στο προσκήνιο πραγματικές ανάγκες και της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να είμαστε στο 2023 ευχαριστημένοι όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση και οι αιτίες και οι πέτοιοι είναι γνωστοί.